άδειες πιάτσες και κόσμο στην ουρά της αναμονής για ένα ταξί. Η εικόνα στην πλατεία 1866, όπου βρίσκεται η κεντρική πιάτσα στα Χανιά, είναι χαρακτηριστική. Έχουμε φόρτο εργασίας στην κεντρική μας πιάτσα στην πλατεία 1866 και βεβαίως στο αεροδρόμιο που πρέπει να εξυπηρετηθεί. Είναι μια απόσταση στο αεροδρόμιο η οποία θέλει ένα αυτοκίνητο για να πάει και να έρθει χωρίς να επιβιάσει μια ώρα. Όπως καταλαβαίνετε, τεχνικά δεν βγαίνει να εξυπηρετηθούν όλοι αμέσως. Εξυπηρετούνται όμως με μια χρονοκαθυστέρηση. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Στις 1866 είναι κάθε βράδυ, γιατί ξένοι φεύγουν από το λιμάνι μετά τις 9-10 που έχουν πάει για φαγητό. Πάνε όλοι μαζεμένοι, επόμενο να υπάρχει ουρά. Η καθυστέρηση είναι περίπου 15 με 20 λεπτά, δεν είναι παραπάνω. Ο μέσος όρος αναμονής στην πλατεία 1866 είναι τα 15 λεπτά, με τους οδηγούς ταξί να εξηγούν ότι η αυξημένη ζήτηση κυρίως στις βραδινές ώρες σε συνδυασμό με το κυκλοφοριακό οδηγούν σε αναπόφευκτες καθυστερήσεις. Μα δουλεύουν τα ταξί, δεν κάθονται. Όταν πας να κάνεις μια κούρσα και βάζεις το GPS να δεις το χρόνο στα 1,5 χιλιόμετρο 11 λεπτά, πώς μπορείς, δηλαδή πηγαίνεις Αγίους Αποστόλους και κάνεις 20 λεπτά. Αυτά είναι, δεν είναι. Το θέμα είναι το κυκλοφοριακό. Εμείς προσπαθούμε να είμαστε καλύτεροι. Έχουμε 225 αυτοκίνητα όλο το 24ωρο στο δρόμο. Το 90% είναι διπλοβάρια δηλαδή και αναγκαστικά είναι στο δρόμο. Κάποιοι λίγοι πρέπει να ξεκουραστούν. Ενδεικτικό της αυξημένης ζήτησης είναι το γεγονός ότι το ραδιοταξί Χανίων δέχεται καθημερινά τουλάχιστον 2.000 κλήσεις. Δίνουν και εκεί οι κοπέλες τον καλύτερο σε αυτό. Τεχνικά όμως δεν γίνεται για τον όγκο της δουλειάς να εξυπηρετήσουμε πιο πολύ. Προσπαθούμε όμως. Και αυτά που λέγονται ότι περιμένεις 15ος και 16ος στη σειρά αναμονής, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εξυπηρετηθούν 14 πριν. Το κέντρο σε ενημερώνει και από εκεί πέρα είναι επιλογή να δεις να περιμένεις ή να βγεις στον δρόμο, να πάρεις κάποιο άλλο μέσο να πας στη δουλειά σου. Στην πλατεία δικαστηρίων, στο ΚΤΕΛ, στο πειραματικό γυμνάσιο, οι πιάτσες έχουν τις περισσότερες ώρες ελάχιστα διαθέσιμα ταξί. Υπάρχει πίεση, ο κόσμος ζητάει πολύ το ταξί, περίπου 200 ταξί την ώρα, γι' αυτό υπάρχει αυτή η καθυστέρηση στο τηλεφωνικό κέντρο. Θα κάνω μια έκκληση όμως στους πελάτες μας και στους χανιώτες πολίτες να δείξουν μια υπομονή και κατανόηση, ειδικά το μήνα που διανύουμε, διότι έχουν μάθει να μην περιμένουν το τηλεφωνικό κέντρο 10 μήνες το χρόνο, τώρα θα περιμένουν. Οι διαδρομές προς αεροδρόμιο, όπου υπάρχει αυξημένος φόρτος εξαιτίας των αφίξεων, αλλά και προς τις τουριστικές περιοχές του Βόρειου Άξονα, είναι οι πιο περιζήτητες και κρατούν για ώρα δεσμευμένα τα ταξί.